Σήμερα, την ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας, πρωτοφωνάζουμε το σύνθημα «Εκμετάλλευση, πόλεμη και βία». Ασπίδα προστασίας υπάρχει για την γυναικεία ισοτιμία και τη χειραφέτηση στο λαό. 165 χρόνια πέρασαν από την ημέρα που εργάτριες στα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης βγήκαν σε απεργία, συγκρούστηκαν με την εργοδοσία και τις δυνάμεις καταστολής για να διεκδικήσουν καλύτερη όρους δουλειά, γράφοντας άλλη μία λαμπρή σελίδα στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Η φετινή 8η Μάρτη είναι μέρα πάλης για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση της γυναίκας, ενάντια στην εκμετάλλευση, τη μήτρα της βίας και του υπεριαλιστικού πολέμου που ξέσπασε στην Ουκρανία. Και από αυτό το βήμα καταγγέλνουμε τη στρατιωτική επέμβαση και εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που αποτελεί το πρώτο τυπικό πολεμικό επεισόδιο, κλιμάκωση και αποτέλεσμα των σφοδρών υπεργαλιστικών ανταγωνισμών ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία και τη Ρωσία από την άλλη, για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων. Είναι πολύ επικίνδυνοι οι σχεδιασμοί τους. Σήμερα είναι πια φανερό ότι η πάλη μας για απεγκλωβισμό από τις υπεριαλιστικές ενώσεις και τα υπεριαλιστικά σχέδια έχει σημασία για τη ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας. Δυναμώνουμε το συλλογικό αγώνα για άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τον υπεριαλιστικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας στην Ουκρανία. Να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας στις αμερικανονατοϊκές επιχειρήσεις περικύκλωσης της Ρωσίας. Να μην χρησιμοποιηθούν ευρωατλαντικές υποδομές από ελληνικό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Να ξυλωθούν όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και υποδομές. Να μην επικυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις. Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην σταλεί στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία ή σε άλλη χώρα γύρω από την Ουκρανία με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε πρόσωπο. Αποδέσμευση από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λέμε καθαρά ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν έχουν καμία δουλειά εκτός συνόρων στο όνομα των δίθεν συμμαχικών υποχρεώσεων. Δεν θα επιλέξουμε στρατόπεδο λυσών. Η μόνη μας ελπίδα είναι η πάλη των λαών. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, η 8η Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας, εξακολουθεί να εμπνέει και σήμερα, το 2022, την οργάνωση και πάλι των εργαζόμενων γυναικών σε όλο τον κόσμο, όπως και στη χώρα μας.